Παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, χτες 84 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Εκτοξεύτηκαν στους 549 διασωληνωμένοι και καταγράφηκαν 1.388 νέα κρούσματα στη χώρα. Με τις προβλέψεις να παραμένουν δυσίωνες για τους κρίσιμους δείκτες των διασωληνωμένων και των θυμάτων που θα συνεχίσουν να αυξάνονται και αυτή την εβδομάδα. Ακόμα δεν έχουμε δει στις εισαγωγές την επίδραση των μέτρων. Αυτό που είναι πραγματικά στο οριότερο είναι η μονάδα συντατικής θεραπείας. Με βάση τα χθεσινά στοιχεία, οι μεθ COVID είναι κατηλημένες κατά 86%. Οι νοσηλευόμενοι έφτασαν τους 4.443, σε μεθ νοσηλεύονταν 580 ασθενείς, από τους οποίους διασωληνωμένοι 568. Ενώ μέσα σε λίγες ώρες, 45 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Όταν σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους ανακοινώνουμε το αποτέλεσμα του κορονοϊού, ότι τα συμπτώματά τους είναι ήδη ιδιαίτερα δύσκολα ή ότι χρειάζονται οξυγόνο και θα πρέπει να μπουν στο νοσοκομείο, κλαίνε, αγκαλιάζονται, μας ζητάνε να πάρουμε τηλέφωνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να τα χαιρετήσουν. Αυτά τα πράγματα για μας είναι πλέον μια καθημερινότητα. Στη μάχη για τον κορονοϊό μπαίνουν 3 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open, ο Χρήστος Κέλλας μιλά για εθνική προσπάθεια. Θεώρησα λοιπόν ότι το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω είναι να βοηθήσω κι εγώ σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια από την οποία πιστεύω ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς. Σε καραντίνα στο σπίτι του παραμένει ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης αλλά και η σύζυγός του που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Θετικό στον ιό βρέθηκε και ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τζον Φάνσχιπ, ο οποίος παραμένει σπίτι του σε κατοίκον περιορισμό. Η παράταση του lockdown θεωρείται δεδομένη και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στα επιδημιολογικά δεδομένα που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα. Το λιανεμπόριο μπορεί να ανοίξει αρκετά γρήγορα και να λειτουργήσει με την ίδια λογική που λειτουργούν τα κομμωτήρια, με ραντεβού. Τα σχολεία μπορεί να ανοίξουν γρήγορα και ο λόγος είναι ότι ούτε μεγάλη πηγή μετάδοσης ήταν. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, με τις μετακινήσεις από νομό σε νομό το πιο πιθανό να μην επιτρέπονται, με SMS και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά από συγκεκριμένη ώρα.